Έως και τις 15 Μαΐου θα πρέπει οι αγρότες να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αφού από εκεί και πέρα κάθε ημέρα καθυστέρηση σημαίνει και επιβάρυνση, όπως επισημαίνει η ΕΑΣ Ξάνθης, η οποία ήδη ξεκίνησε τη διαδικασία των αιτήσεων. Επειδή 15 Μαΐου είναι καταληκτική ημερομηνία. Mm-hmm. Όπως ήταν βέβαια πάντα, αλλά έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα. Μετά τις 15 Μαΐου, κάθε μέρα έχουμε και 1% πρόστιμο. Οπότε ο κόσμος έρχεται νωρίτερα να κάνει τις δηλώσεις του από ότι γενικότερα. Και αυτό βεβαίως το γνωστοποιούμε στον κόσμο για να μην υποστεί μειώσεις. Θα πρέπει έγκαιρα να έρθει για να κάνει, ας πούμε, τις δηλώσεις του, να μην υποστεί μειώσεις. Γιατί το 1% στις 16 θα είναι 1%, στις 17 θα είναι 2 και ούτω καθεξής. Άρα είναι σημαντική, ας πούμε, η επίπτωση η οποία μπορεί να προκύψει. Στο μεταξύ, θετική εντύπωση προκαλεί η πρωτοβουλία της ΕΑΣ Βόλου, η οποία συμπληρώνει δωρεάν τις δηλώσεις των παραγωγών που δεν καν μπορούν να τις υποβάλουν μόνοι τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, κάνοντας μάλιστα έκκληση και στις άλλες οργανώσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, καθώς, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της, κ. Πρίντζος, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα πέλαγος αοριστίας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Το εισόδημα του μειώνεται και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας για να μπορέσει να καλλιεργήσει, να παράγει, να ζήσει την οικογένειά του και να παραμείνει στο χωριό του. Κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να συμμερίζεται η ΕΑΣ Ξάνθης, επικαλούμενη το κόστος της συμπλήρωσης των δηλώσεων. Εμείς είχαμε μικρύνει το τιμολόγιο μας. Ίσως θα έλεγα ότι ήμασταν από τους φθηνότερους στην επικράτεια. Λοιπόν, να το κάνουμε τελείως δωρεάν, διότι έχουμε έναν κόσμο, απασχολούμε έναν κόσμο ολόκληρο. 30, 40, 50 άτομα θα φτάσουμε στο σημείο για να χρησιμοποιούν και για να πρέπει να κάνεις και ποιοτικό έργο. Αυτός ο κόσμος πληρώνεται. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι εμείς το κάνουμε δωρεάν. Υπάρχει όμως για τους καπνοπαραγωγούς με την ΙΣΕΚΕ αναλαμβάνει, ας πούμε, να κάνει μία έκπτωση, γίνεται, θα έλεγα, για τους καπνοπαραγωγούς, για τους πελάτες της ΕΚΕ. Μόνον αυτό υπάρχει επί του παρόντος, που αναλαμβάνει η ΣΕΚΕ δηλαδή το κόστος αυτό. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη του ΟΣΔΕ, οι δηλώσεις γίνονται με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος, χωρίς ειδήμονες και μηχανογραφικά μονοπόλια, αφού στο εξής, λοιπόν, όλη η δουλειά συμπλήρωσης, παραλαβής και υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ γίνεται από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του όλου συστήματος έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.